Σε υψηλά επίπεδα κυμαίνονται τα κρούσματα κορονοϊού στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Ήδη χθες ο ΕΟΔΗ κατέγραψε 180 θετικά κρούσματα στο νομό Σερών, ωστόσο ο αριθμός δεν ανησυχεί τους ειδικούς, καθώς η νόσηση δεν είναι βαριά στα περισσότερα κρούσματα και δεν οδηγεί σε νοσηλεία στο νοσοκομείο. Τα μέτρα έχουν χαλαρώσει, έτσι έχουν αρχίσει πάρα πολλά μέτρα. Ο κόσμος κουράστηκε με την όλη διαδικασία, κινείται πιο εύκολα, πιο χαλαρά, ναι. Δεν τηρούνται ιδιαίτερα τα μέτρα. Σε συνάρτηση ότι οι εμβολιασμένοι κολλούν και ήπια και πολλά παιδιά που δεν έχει χτιστεί πλήρως ανοσία στην παιδική ηλικία, είμαστε σε μεγάλο ποσοστό που έχει νοσήσει τα παιδιά, αλλά δεν έχουμε πιάσει το μεγάλο ποσοστό 80-90%, άρα ένα ποσοστό των παιδιών. Ένα μεγάλο ποσοστό που νοσούν εμβολιασμένοι με ήπια συμπτώματα, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να έχουμε συνέχεια αρκετά κρούσματα. Θεωρώ ότι αυτό θα συνεχιστεί να υπάρχει μέχρι να χτιστεί ένα είδος φυσικής ανοσίας σε μεγαλύτερο ποσοστό. Αυτό θα το δούμε και το επόμενο χρονικό διάστημα. Θεωρώ δηλαδή τον επόμενο ένα μήνα θα έχουμε κάποια κρούσματα. Αν δείτε, όχι μόνο στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών, και πανελλαδικά τα κρούσματα κινούνται μεταξύ 15.000 και 22.000 καθημερινά. Υπάρχει ένας αριθμός που μένει εκεί σταθερός, δεν ανεβαίνει ιδιαίτερα πάνω, αλλά βλέπουμε ότι δεν υπάρχει και ιδιαίτερα πτωτική τάση. Δεν έχουμε και κατηγορούς ακριβώς. Τώρα, εσείς λέτε δηλαδή θέλω ότι... Να πω κάτι, ναι, θέλω ναι. Να πω λίγο ότι... Σίγουρα συμβάλλουν και άλλες καταστάσεις που δημιουργούν αυτή την όλο φαινόμενο. Είναι η χαλάρωση των μέτρων και η άρση των μέτρων. Δεύτερο είναι λίγο τώρα με τις εκδηλώσεις. Θεωρώ ότι μας έδωσε κάποια κρούσματα με οι εκδηλώσεις. Δηλαδή τι μου οι απόκριες, οι εκδηλώσεις λέω που γίνανε. Α, οι εκδηλώσεις, μάλιστα. Ενώ οι απόκριες, καθαρά Δευτέρα, ο κόσμος βγήκε, γλέντισε, μαζεύτηκε τις. Αυτό έχει δώσει κάποια κρούσματα. Αλλά και η παιδική ηλικία για τα παιδιά, ξέρετε, δεν είναι εμβολιασμένα κάτω από 12-15 χρονών ιδιαίτερα. Έχει νοσήσει μεγάλη μερίδα του πληθυσμού των παιδιών. Πιστεύω ότι είμαστε γύρω στο 50-60%. Ναι, αλλά μου μιλάτε ότι δεν έχουμε λίγο. Ακόμα τείχος ανοσίας. Μου λέτε ότι δεν έχουμε ακόμη καταφέρει. Γι' αυτό συνεχίζουν τα παιδιά και νοσούν. Δηλαδή, αν δείτε, επειδή εμείς καταγράφουμε περίπου, σε εβδομαδία βάση έχουμε 150 με 200 παιδιά στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Έχουμε κρούσματα στην παιδική ηλικία, γύρω στα 150-200. Οι Σεραίοι πάντως, όπως φαίνεται στο ρεπορτάζ, στο κέντρο της πόλης φορούν τη μάσκα. Αν και πλέον δεν είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκα στους εξωτερικούς χώρους, κάποιοι εξακολουθούν να τη φορούν. Το επόμενο δίμηνο, για να βγούμε και από το χειμώνα λίγο έτσι από τις μέρες αυτές που κολλάμε και άλλες ιώσεις, θέλει ιδιαίτερη λίγο προσοχή. Να τηρούμε τα μέτρα, έτσι, του μη συγχρονισμού, της μάσκας όπου μπορούμε, όπως συγχρονίζεται ο κόσμος, το πλήσιμο του την υγιεινή που όλοι την ξέρουν νομίζω. Αν τηρήσουμε λίγο τα μέτρα νομίζω ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα και νομίζω ότι προς το Πάσχα θα είμαστε πάρα πολύ καλά.